εικόνες από τον κριτικό αγριόγατο που καταγράφηκαν στους ορεινούς όγκους της Κρήτης στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής που εκπώνησε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο κριτικός αγριόγατος όχι μόνο ζει και βασιλεύει, αλλά δείχνει ότι έχει παρουσία και πληθυσμό ικανό να δώσει ενθαρρυντικά μηνύματα για την ισορροπία του οικοσυστήματος, αφού εκτιμήθηκε με την ολοκλήρωση του προγράμματος ότι στους τρεις ορεινούς όγκους του νησιού, τα λευκά όρη, τον ψιλορίτη και το όρος δίκτυ που μπήκαν οι παγίδες με τις κάμερες και καταγράφηκαν οι εικόνες και τα στοιχεία, η παρουσία τους εκτιμάται από 0,5 έως 2 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στο κατάλληλο περιβάλλον. Ήταν μια πρωτοβουλία του ΟΦΗΠΕΚΑ, τον οποίο τον ενδιέφερε το συγκεκριμένο είδος και βασικά τον ενδιέφερε γιατί είναι ένας κορυφαίος θηρευτής. Όταν υπάρχει ο κορυφαίος θηρευτής, μας δηλώνει ότι το οικοσύστημα είναι ακόμα σε κατάσταση υγείας. Ο κριτικός αγριόγατος είναι το μόνο άγριο ελουροειδές της Κρήτης και το μεγαλύτερο αμυγό σαρκοφάγο ζώο που ζει στο νησί. Ενώ επί πολλές δεκαετίες μελετούνταν στη θεωρία και με δεδομένα μόνο κάποια τομάρια ζώων που είχαν πουληθεί σε παζάρια στα Χανιά. Λέμε ότι στα κατάλληλα για το αγριόγατο μέρη μπορούμε να βρούμε από μισό έως δύο ζώα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, που είναι ένα λογικό νούμερο. Η πρώτη μεγάλη στιγμή για τη μελέτη τους έγινε το 1996, όπου οι Ιταλίδες φοιτήτριες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης εντόπισαν το πρώτο ζωντανό κριτικό αγριόγατο, αλλάζοντας όχι μόνο τον τρόπο μελέτης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τότε αυτός αντιμετωπιζόταν στις ιστορίες, μάλλον με περισσότερα στοιχεία μύθου. Είναι μια επίπονη δουλειά, γιατί τώρα όμως έχουμε κάνει το πρώτο βήμα, δηλαδή ξέρουμε πού θα πάμε να βάλουμε παγίδες για να μπορούμε να, ας το πούμε, να ξυστούν πάνω οι γάτες, να μαζέψουμε τρίχες και να κάνουμε έλεγχο του DNA. Είναι αρκετά επίπονη διαδικασία, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάντως, όπως τόνισε ο βιολόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο κριτικός αγριόγατος δείχνει να κινδυνεύει από δηλητηριασμένα δολώματα, από παρεμβάσεις του ανθρώπου στο οικοσύστημα, αλλά κυρίως να κινδυνεύει από τη διασταύρωση, δηλαδή το ζευγάρωμα με οικόσιτες γάτες που τον πλησιάζουν και που οδηγούν σε υβρίδια. Υβρίδια έχουν βρεθεί, αλλά πόσο εκτεταμένο είναι αυτό δεν το ξέρουμε. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Πλησιάζουν περισσότερο οι αγριόγατοι ή απομακρύνονται περισσότερο οι σπιτικές γάτες? Όχι, οι αγριόγατοι δεν πλησιάζουν τον άνθρωπο, τον αποφεύγουν με όποιο τρόπο μπορούν. Αλλά οι σπιτικές γάτες δεν τις ελέγχει κανείς, μπορεί να τις βρει κανείς σε σημεία που δεν το φαντάζεται.